284 ημέρες του πολέμου σήμερα στο Ισραήλ και σήμερα το πρωί είχαμε ακόμα μία τρομοκρατική αραβική ψευτοπαλαιστινιακή επίθεση στη Σαμάρια κοντά στον εβραϊκό οικισμό Σαβέι Σομπρόν όπου τραυματίστηκαν δύο Ισραηλοί πολίτες ευτυχώς σε ελαφριά κατάσταση από τρομοκράτες που τους πυροβόλησαν. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ πέρα ο πόλεμος συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και αν αυτό δεν ακούγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα παγκόσμια, πολλές φορές, όπου ξέρουν πάντα να κλαίγονται για τους ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες, ακόμα και αν πειραχτεί μια τρίχα τους. Αλλά όταν δολοφονούνται ή τραυματίζονται οι Ισραηλινοί πολίτες και στρατιώτες, κανείς δεν μιλάει εδώ πέρα στο Ισραήλ και δεν μιλάει για τα θέματα του Ισραήλ στο εξωτερικό. Και αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο, είναι εδώ και δεκαετίες αυτό το πρόβλημα και φυσικά συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, ακόμα και μετά την 7η Οκτωβρίου. Το μίσος εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των Ισραηλινών που τους κατηγορούν αδίκως για εγκλήματα πολέμου, για γενοκτονίες, για apartheid, για ρατσισμούς εναντίον των Ισλαμοναζί της Γάζας και όχι μόνο. Όλο αυτό εναντίον των ψευτοπαλαιστινίων τρομοκρατών, όλο αυτό το παραμύθι βασικά δεν είναι αντι-Ισραηλινισμός, δεν είναι αντισιωνισμός και καλά δικαιολογημένος. Πρόκειται βασικά για αντισημιτισμό. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Οποιοσδήποτε είναι αντισιωνιστής είναι ένας αντισημίτης. Πίσω από έναν αντισιωνιστή κρύβεται ένας αντισημίτης. Και αν είναι Εβραίος αντισιωνιστής είναι ένας Εβραίο αντισημίτης. Ή ένας, αλλιώς ένας προδότης. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Το μίσος εναντίον του σιωνισμού που έχει παρεξηγηθεί επίτηδες από τους αντισημίτες ως κάτι άλλο, γιατί ο Σόρος και τα τσιράκια του, η νέα τάξη πραγμάτων και οι παγκοσμιοποιητές, οι globalists και οι liberals και οι ψευτο-liberals και όλοι αυτοί, κάθε άλλο παρά σιωνιστές είναι. Το αντίθετο είναι το hardcore του αντισιωνισμού στην ουσία του πράγματος. Και γι' αυτό το λόγο οι αντισημίτες πάντα θέλουν να θολώνουν τα νερά και να θεωρούν τον σιωνισμό και καλά τον Σόρος ή και καλά τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, τα ψευδά πρωτόκολλα των σοφών της Ιών και όλες αυτές τις βλακείς τις αντισημιτικές. Αλλά στην ουσία του πράγματος, σιωνισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εθνική τοποθέτηση, το έχω ξαναπεί πολλές φορές αυτό, η εθνική τοποθέτηση και το εθνικό κίνημα των Εβραίων, του εβραϊκού έθνους, των πατριωτών Εβραίων, να γυρίσουν πίσω στη γη του Ισραήλ, στην κοιτίδα τους και να χτίσουν εκεί ένα εβραϊκό κράτος. Αυτό είναι ο σιωνισμός. Η δημιουργία του εβραϊκού κράτους στην κοιτίδα τους, στην αρχαία του κοιτίδα, στη μικρή του εβραϊκή του πατρίδα και η προσπάθεια για ασφάλεια αυτού του κράτους μετέπειτα. Αυτό είναι ο σιωνισμός. Και αν μη τι άλλο, ο αληθινός σιωνισμός, γιατί υπάρχουν και κάλπικες εκφράσεις του σιωνισμού, όπως είναι ο σοσιαλιστικός και καλά δίθεν σιωνισμός, αλλά ο αληθινός σιωνισμός στην ουσία του πράγματος πηγάζει μέσα από τον εβραϊσμό, μέσα από την βίβλο, την εβραϊκή βίβλο, την Τανάχ. Με άλλα λόγια, ο σιωνισμός και ο εβραϊσμός, ο Ιουδαϊσμός, όπως θέλετε το πείτε το, ο ορθόδοξος αυθεντικός εβραϊσμός, είναι έννοιες αλληλένδετες με τον σιωνισμό. Όπως ο σιωνισμός θα έπρεπε να είναι ο βιβλικός σιωνισμός, όπως τον εκφράζουμε κύριε πιο σωστά. Εντάξει. Τώρα, δυστυχώς όμως επειδή αυτό, οι όροι έχουν γίνει, όπως το λένε, ο καθένας χρησιμοποιεί τους όρους όπως του καπνίζει και μερικές φορές, ας πούμε, βγαίνει ο Biden και μας λέει και είναι σιωνιστής. Σιγά μην ο Biden είναι σιωνιστής. Τρίχες. Λοιπόν, αλλά αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος και γι' αυτό όποιος δηλώνει πραγματικά αντισιωνιστής, βασικά από πίσω από αυτό είναι αντισημίτης, είναι αντιεβραίος. Και ο αντισημίτης είναι επίσης όρος ο οποίος έχει παρεξηγηθεί, δεν είναι εναντίον όλων των σημιτικών λαών, είναι εναντίον των Εβραίων κυρίως και αυτό θα έπρεπε ο πιο σωστός όρος να είναι αντιεβραίος. Όποιος μισεί τους Εβραίους ως λαό, ως έθνος, ως θρησκεία, ως πίστη, βασικά μισεί και το σιωνισμό, μισεί και το Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος. Αυτό και μόνο. Και μετά βρίσκει διάφορες ψευτοδικαιολογίες για να δικαιολογήσει το μίσος του. Και επειδή σήμερα δεν είναι τόσο political correct για την αριστερά κυρίως να παραδεχτούν ότι είναι αντισημίτες, σου λένε ότι είμαστε αντισιωνιστές, ότι είμαστε αντι-Ισραηλοί. Τρίχες. Βασικά αντισημίτες είναι και δεν διαφέρει η αριστερά του σήμερα, που στην πλειοψηφία της εχθρεύεται το Ισραήλ,
πολεμά το Ισραήλ, πολεμά τον εβραϊκό λαό, πολεμά τον σιωνισμό, δεν διαφέρει καθόλου από τους νεοναζί αντισημίτες. Αυτό και μόνο. Αν δείτε ποιος υποστηρίζει σήμερα τους ψευδοπαλαιστίνιους Ισλαμοναζί, στη Δύση είναι μόνο κυρίως δύο δυνάμεις. Είτε οι αριστεροί liberals, είτε οι νεοναζί. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Αλλά έτσι κι αλλιώς εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την απόλυτη νίκη. Την απόλυτη νίκη μπροστά σε όλους τους εχθρούς μας, είτε είναι το ισλαμοναζιστικό, φασιστικό, φανατικό αυτό, τρομοκρατικό Ισλάμ, είτε είναι η ψευδολίμπεραλ αριστερά, η τρελαμένη που τρώει τα σωθικά όλων των εθνών της Δύσης, είτε είναι διάφοροι άλλοι αντισημίτες, νεοναζί κτλ. Κτλ. Και είτε είναι ακόμα και οι προδότες εβραιοαντισημίτες μέσα στο Ισραήλ, η μειοψηφία που κατέχει όμως στα χέρια της το βαθύ κράτος του Ισραήλ, αυτή η μειοψηφία των globalists μέσα στο Ισραήλ, οι εβραιοαντισημίτες, οι σπόροι του Ερευράβ που μας πολεμάνε εκ των έσω. Είτε έτσι και αλλιώς, με τη βοήθεια του Θεού, ο πατριωτικός εβραϊκός λαός θα τους νικήσει όλους αυτούς. Συνεχίζουμε μέχρι την απόλυτη νίκη.